Ένα πράγμα είναι ακριβές από όλα αυτά που ακούστηκαν, ότι πρόκειται για ένα ασφαλιστικό του, σε συνέχεια των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, μια μεγάλη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Ονομάζεται δηλαδή, όλοι σας με άλλα λόγια, την καταλήστευση των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών ταμείων από το κράτος, τις τράπεζες και τα κοράκια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Κλείνεται, σφραγίζεται όλους τους αρμούς, τις δρογμές, αν θέλετε, του νόμου Κατρούγκαλου, για να μπορεί να δυσκολευθεί η διεκδίκηση για επιστροφή των δεκάδων δισεκατομμυρίων κλεμμένων από τα ταμεία, για οποιαδήποτε ανάκληση των απολειών, 13η σύνταξη ΕΚΑΣ. Να διασφαλίσετε και να εξασφαλίσετε λοιπόν όρια ηλικία συνταξιοδότηση τέτοια που δύσκολα θα τα φτάνει κανείς, και αιματηρές εισφορές που θα πηγαίνουν στις τσέπες μια χούφτας επιχειρηματικών ομίλων και με τη διασφάλιση ότι δεν θα υποχρεούνται να επιστρέψουν τίποτα σε παροχές. Βέβαια, έχει επιστρατευθεί ο γνωστός στρατός ειδικών και δημοσιολόγων στην υπηρεσία του απροσανατολισμού της κοινή γνώμης με την αντίστοιχη προγνωστή προπαγάνδα, να μην επαναλαμβάνουμε, που θέλει να κρύψει τι, τη γιγάντωση των ευέλικτων μορφών εργασίας, των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, οι οποίες και φέτος ξεπέρασαν στις νέες προσλήψεις της σταθερές εργασιακής σχέσης, που με βάση τις οποίες κατά μέσο όρο προκύπτει ότι χρειάζονται οι εργαζόμενοι να δουλεύουν κοντά στα 60 χρόνια για να θεμελιώσουν, την εκτείναξη της ενοικιαζόμενης εργασίας της εργολαβικής απασχόλησης, την κατάργηση του όργιου της ανασφάλισης εργασίας που θα καταπολεμούσατε, αλλά αντιθέτως διωγγώνετε, και από την τοποθέτηση του Υπουργού αντιλαμβάνομαι ότι θα τους θεωρήσετε και ασφαλιστικά ασυνείδητους, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που τόσο εσείς όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση διατηρήσατε και επεκτείνατε, έτσι ούτως ώστε 9 στους 10 εργαζόμενους να είναι εκτός οποιασδήποτε κάλυψη συλλογικής σύμβασης εργασίας. Και βέβαια τις χιλιάδες απολύσεις που γίνονται όλο αυτό το διάστημα και αυτές που ετοιμάζονται σε ΔΕΗ, ΛΑΡΚΟ, τράπεζες, ΟΤΕΛ, υπάσματα καβάλας, την ίδια ώρα δηλαδή που μιλάτε και παραμυθιάζετε το λαό μας για ανάπτυξη για όλους μετά από αυτήν τη δίκη του ΣΥΡΙΖΑ που θα έφερνε νέες θέσεις εργασίας και καλύτερους μισθούς. Γιατί διακαώς θέλετε να κρυφτούν όλα αυτά και να μην μπουν στη συζήτηση, για να μην απαντηθούν τα προφανή πια. Ποιος νέος εργαζόμενος που ξεκίνησε τον εργασιακό του βίο στα χρόνια της κρίσης ή πιο πριν, που είναι σήμερα στις πιο παραγωγικές ηλικίες, θα καταφέρει να έχει 40 χρόνια εργασίας, όταν είναι σταθερά το ποσοστό της ανεργίας πάνω από 1 εκατομμύριο, ποιος νέος εργαζόμενος που έχει φάει απολύσεις με το κουτάλι σε όλες τις μορφές ευέλικτης εργασίας θα έχει 12.000 ένσημα για τα οποία μας ανακοινώνει τα αυξήσεις, τι σύνταξη και τι παροχές θα πάρουν οι εργαζόμενοι που ήταν σε μια νύχτα τον κατώτατο μισθό. Αυτοί που όλα αυτά τα χρόνια εργάζονται τετράωροι και παίρνουν μισθό 250 ευρώ, ενισχύεται δραματικά, κύριοι της κυβέρνησης, ένα ασφαλιστικό σαν εμπόρευμα που θα το πληρώνει όποιος έχει, για όσο χρόνο έχει και αν έχει. Όποιος βέβαια δεν έχει, αυτός και η οικογένειά του πάνε χαμένοι. Γιατί στην ασφάλιση δεν μιλάμε μόνο για σύνταξη, μιλάμε για υγεία, για πρόνοια που τους έχουν ανάγκη εξίσου οι νέοι εργαζόμενοι, αυτοί που θα κάνουν οικογένεια, θα αποκτήσουν παιδιά και θα ζήσουν από πρώτο χέρι τις μεγάλες δυσκολίες εξαιτίας της κατάργησης κάθε ουσιαστικής προστασίας της μητρότητας, των ελλείψεων στην πρόληψη, στην υγεία. Με τη ραγδαία μείωση της κρατικής χρηματοδότησης των κρατικών μονάδων υγείας και την ενίσχυση της λειτουργίας τους με όρους επιχειρήσεων, την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης στον κλάδο της υγείας, τον περιορισμό των υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν από το κράτος στο επίπεδο του ελάχιστου βασικού πακέτου, στέλνεται υγεία, πρόνοια, περίθαλψη στην αγκαλιά των αετονίχηδων της ιδιωτικής υγείας, που κάνουν ήδη πάρτι γιατί θα μπορούν να θέτουν πιο εκβιαστικούς όρους στο κόστος της κάθε υπηρεσίας, αφού θα αποτελούν σιγά σιγά τη μόνη επιλογή. Στην εποχή λοιπόν της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και της ψηφιακής οικονομίας που λέτε, αυτούς τους παραγωγούς του πλούτου, αυτούς που φέρνουν την 4η βιομηχανική επανάσταση, τους καλείται να συμβιβαστούν με τη χαμοζωή, τις τραγικές ελλείψεις στο σύστημα υγείας και πρόνοιας. Η απάντηση λοιπόν δυστυχώς για σας και η προσπάθεια αλλίωση του περιεχομένου και αυτού του νομοσχεδίου είναι προφανής. Ότι ο κύριος στόχος είναι να μην μπορεί να φτάσει κανείς στη σύνταξη, αλλά και για όσους λίγους ξεφύγουν από αυτές τις συμπληγάδες, να μην δικαιούνται τίποτα παραπάνω από τα κατώτατα εγγυημένα. Τα οποία, κύριοι της κυβέρνησης, τα ονομάσατε και αξιοπρεπή. Αξιοπρεπής κατώτατος μισθός, αξιοπρεπή σύνταξη, αξιοπρεπής πρόσβαση στην υγεία και την περίθαλψη. Πήξατε στον κόσμο, τον κόσμο στην αξιοπρέπεια. Την κοστολογήσατε όμως πολύ χαμηλά την αξιοπρέπεια για τους παραγωγούς του πλούτου. Έννοια σας όμως και η εργατική τάξη ξέρει να κοστολογεί την ύπαρξη, την αξία της αλλά και αυτήν των παιδιών της με άλλα κριτήρια, με άλλον τρόπο που θα το γνωστοποιήσει σε όλους που της τσακίζουν τη ζωή στη συνέχεια με τους αγώνες της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.